Σε όλο το φάσμα της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, τα αίτια και τις επιπτώσεις της κρίσης που μεσολάβησε επικεντρώθηκαν οι ομιλίες των διακεκριμένων επιστημόνων που μετήχαν στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Κυρίως έχει ενδιαφέρον για τη χώρα. Και η χώρα μας έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Ανάμεσα σε αυτές είναι και τα θέματα της ενέργειας. Δεν μας παίρνει να χάσουμε άλλες ευκαιρίες. Έχει ανοίξει ένα παράθυρο ανάπτυξης ενεργειακής στην Μεσόγειο, στην οποία η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα. Στη διάρθρωση της αγοράς, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη θέση της Ελλάδας και τις νέες προοπτικές που μπορεί να προκύψουν όταν η χώρα φτάσει στο στάδιο αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, αναφέρθηκε ο χημικός μηχανικός Γρηγόρης Τεριούλης. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι η μετάβαση στην πλήρη απανθρακοποίηση το 2050 σημαίνει πρακτικά για τη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτες, ότι θα κοστίσει γύρω στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση τόσο πολλών χρημάτων είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι που δεν έχει ξαναζήσει η χώρα μας, τουλάχιστον μετά τον πόλεμο. Έχει όμως και πολλούς κινδύνους και αυτά θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε, εγώ τουλάχιστον στην παρουσίασή μου. Κινδύνους να οδηγήσουν, αν δεν γίνουν σωστά, σε μια φτωχοποίηση μεγάλων μερίδων του ελληνικού λαού. Ενεργειακό πόλεμο χαρακτήρισε την κρίση που μεσολάβησε στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά ο αναπληρωτής καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Χάρης Δούκας. Να προχωρήσει στη βάση η ενεργειακή μετάβαση με όρους της ενεργειακής δημοκρατίας. Να μπορέσουμε δηλαδή να γίνουμε αυτοπαραγωγή, ένα κομμάτι δηλαδή της ενέργειας που καταναλώνουμε, να το παράγουμε οι ίδιοι, είτε μέσα από φωτοβολταϊκά συστέγη, μέσα από ενεργειακές κοινότητες, μέσα από τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποκεντρωμένο τρόπο, όχι μεγάλα έργα πάλι των ίδιων εταιριών, αλλά ο απλός πολίτης να έχει και ο ίδιος ένα ισότιμο και ομότιμο ρόλο στην αγορά ενέργειας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Παπαδάκη, απονεμήθηκε και το βραβείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Τιμόμενο πρόσωπο, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ινστιτούτου Μοριακής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, Γιώργος Περάκης, για την καινοτόμο επιστημονική του εργασία. Μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά το γεγονός ότι με τη στήριξη του Επιμελητηρίου του Ηρακλείου έχουμε αυτό το βραβείο που δίνεται σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον προσωπικά τον Μανώλη τον Αλιφιεράκη. Ευχαριστήσω να αυξήσουμε την απόδοση φωτοβολταϊκών, να μειώσουμε τη θερμοκρασία λειτουργίας τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία, όπως ξέρουμε, έχει πολύ μεγάλο υψηλό φωτοβολταϊκό δυναμικό, αλλά όμως έχει και υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Το βραβείο συνοδεύεται και από το ποσό των 3.000 ευρώ.